Γεια σας παιδιά, πρέπει να σταματήσω να βγαίνω από εδώ. Πέρα από αυτό, καλημέρα, πώς είστε? Εγώ είμαι πολύ καλά, γιατί τις προάλλες προσέξατε ότι έχει βελτιωθεί αρκετά ο ήχος στο κανάλι. Και αυτό γιατί άλλαξα το μικρόφωνο που βλέπετε, αυτό εδώ το μπαρμπαδάκι, είναι το BM800, το οποίο και πριν το BM800 είχα, αλλά το είχα 3 χρόνια και μάλλον κάτι είχε κάποια θυματάκια και διάγραφε λίγο μεγάλα παρά... Έγραφε αρκετά παράσιτα και. Επίσης άλλαξα το καλώδιο της κονσόλας που οδηγεί την κονσόλα στο PC με ένα που έχει φερίτη, οπότε έκοψα αρκετά και τα παράσιτα και από εκεί. Οπότε πιστεύω ότι γράφει λίγο καλύτερα. Έχετε δει τη διαφορά φαντάζομαι. Πέρα από αυτό όμως, ξέρετε τη λατρεία που έχω για αυτά εδώ τα μπαρμπαδάκια. Αγόρασα και τα άλλα, σας τα είχα δείξει τα ακουστικά, είναι ακόμα εκεί στο κουτί τους κάτω σε μια γωνία. Εγώ με αυτά έχω κολλήσει, είναι τα Super Lux, τα HD 668. Τα οποία τα λατρεύω και μάλλον παίζει να τσιμπήσω κι άλλο. Άλλαξα τα μαξιλαράκια, πήρα βελουδένια, φθάρθηκαν μετά από 3 χρόνια, παρημένω να έρθουν και άλλα καινούρια. Αλλά μετά από 3 χρόνια αυτά είναι τα καλύτερα. Τώρα το θέμα είναι πού κολλάνε όλα αυτά. Superlux και μικρόφωνα. Ταταν. Εδώ είμαστε. Ποιος περίμενε λοιπόν ότι η Superlux θα έβγαζε και μικρόφωνα. Βασικά ήταν αναμενόμενο γιατί από τα ακουστικά που μπορείς να περάσεις τα μικρόφωνα, τα ίδια κυκλώματα σχεδόν χειρίζονται. Όλα στηρίζονται στο πιεζοηλεκτρικό στοιχείο, όπου εγώ αν ασκήσω πίεση σε μια επιφάνεια μπορεί να παράγει, σε κάποιο συγκεκριμένο κρύστολο μπορεί να παράγει ρεύμα, οπότε καθώς μιλάει το μικρόφωνο δίνει συχνότητα. Καλά, σας τα λέω μπερδεμένα. Αλλά πέρα από αυτό, εκεί που θέλω να καταλήξω. Η Superlux έβγαλε μικρόφωνο. Νομίζω είναι το δεύτερο τρίτο. Εγώ αυτό είδα όμως και μ' άρεσε και ήθελα να το τσεκάρω. Είναι 202, 205, 206. Τώρα ποιο από τα τρία λες και αγωνίγεις Kinder έκπληξη, αλλά όχι, νομίζω. Βασικά δεν θυμάμαι ποιο είχα από τα τρία. Το κουτί είναι που κατάλαβα και για τα τρία το ίδιο. Α, όχι, ψέματα. Είναι το 205. Όπα. Επίσης γι' αυτό εδώ είχα κάνει unboxing και ήταν πολύ ωραίο το unboxing. Σας το είχα κάνει και βίντεο να δείτε πώς είναι μέσα. Αλλά μας το φάγει η μαρμάγκα τότε που χάλασε ο υπολογιστής και έχασα όλα τα unboxing που είχα κάνει. Anyway, θα δούμε το συγκεκριμένο. Χαίρομαι που βγαίνουν τέτοια προϊόντα. Πρέπει να είναι αρκετά ποιοτικό. Δεν το έχω δει ακόμα. Όπως ήρθε, έτσι πήγε στην άκρη. Γιατί έχω λατρέψει αυτό εδώ. Εν τω μεταξύ, έχω βάλει και αυτό εδώ το pop-up filter, το οποίο είναι τρομερό. Δεν περίμενα. Το είχατε δει σε ένα eBay του καλοκαιριού. Anyway, στο μικρόφωνο τώρα. Γενικά έχετε προσέξει ότι από τότε που άρχισα να στέκομαι και να κάνω το unboxing και έτσι, έχει αλλάξει λίγο και το ύφος και ο τόνος. Απλά η αλήθεια είναι ότι μου βγαίνει πιο πολύ άνεση. Είναι λίγο πιο όμορφο έτσι να τα δείχνω και χαίρομαι να τα δείχνω και νομίζω ότι στην ουσία σας έχω πιο κοντά. Γιατί βλέπετε πιο άμεσα και εμένα και το προϊόν και εμένα και το προϊόν. Και έχει πλάκα, γι' αυτό μην με παρεξηγείτε αν είμαι λίγο παραπάνω φωναχτός. Κάποιοι είπατε ότι μοιάζω σε άλλους YouTuber ή οτιδήποτε. Απλά χαίρομαι όταν κάνω τα unboxing και νομίζω ότι φαίνεται στον τόνο της φωνής μου αυτό. Anyway, γι' αυτό τα κάνω τα unboxing. Γιατί θέλω να χαίρομαι, γιατί θέλω να ξεκουράζομαι. Είναι το χόμπι μου και γουστάρω να το κάνω. Οπότε, anyway, αυτό. Το λέω για να μην λέτε. Πάμε τώρα στο προϊόν. Αυτό εδώ είναι. Το κουτί είναι ωραίο. Απλό μεν, αλλά ωραίο. Δείχνει ένα κουτί που θα πήγαινες να το αγοράσεις από κανονικό κατάστημα και όχι από κάποιο κινέζικο κατάστημα προφανώς. What? Okay. Τι λες τώρα. Βέβαια η αλήθεια είναι εντυπωσιακό. Πρώτη φορά βλέπω μικρόφωνο σε κασετίνα. Wow. Τι λες τώρα. Αλλά αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι ο αφρός ήταν μόνο από κάτω. Γιατί? Γιατί μόνο από κάτω. Έχουμε το manual με τις συχνότητες που παίζει το συγκεκριμένο μικρόφωνο μαζί με τα άλλα αδέρφια του. Αυτό είναι το μεσαίο. Υπάρχει το πιο μικρό, υπάρχει και το πιο μεγάλο. Υπάρχουν και βάσεις. Αυτές εδώ. Και παύση. Cut. Το σταματάω λίγο. Γιατί θα το πω. Δεν αντέχω να μην το πω. Λοιπόν, τις προάλλες έτυχε να δω ένα YouTuber τον οποίο τον παρακολουθώ. Αρκετά καλός. Ο οποίος πήγε να κουμπώσει ένα τέτοιο μικρόφωνο πάνω σε ένα τέτοιο βραχίωνα και το σκότωσε λίγο. Δεν μπαίνουν έτσι. Αυτά τα μικρόφωνα θέλουν αυτήν εδώ τη βάση, την πλαστική. Κάποια μικρόφωνα την έχουν αυτή τη βάση. Θα σας πω και για το συγκεκριμένο, αλλά τα κοντέσσερ, τα περισσότερα που δεν έχουν προβλέψει γι' αυτό, έχουν αυτό εδώ το δαχτυλίδι μαζί. Εάν δεν έχουν δαχτυλίδι, σίγουρα έχουν προβλέψει
για να υπάρχει κάποιο mount. Το συγκεκριμένο της Superlux έχει το mount, θα το δείτε μέσα. Αλλά τα απλά condenser, τα οποία είναι αυτά εδώ, άμα το βγάλω. Ναι, μπορώ να πω και ένα τραγούδι τώρα. Λοιπόν, έχει αυτό εδώ το δαχτυλίδι, το οποίο ή το παίρνεις εσύ, 2 ευρώ έχει, είναι πολύ οικονομικό, ή το έχουν μαζί. Ας πούμε το συγκεκριμένο της, το BM800, το είχε μαζί. Και ναι, οπότε μπαίνει αυτό εδώ πάνω στο βραχίωνα, γιατί είδα ένα φίλο YouTuber ο οποίος πήγε τα αγόρασε και κατηγορούσε το βραχίωνα ότι είναι χαλασμένος. Ο βραχίωνας είναι μια χαρά, απλά θέλει ειδικό τρόπο για να το κάνεις mount. Δεν είναι όλα για όλα. Αυτό. Ήθελα να το πω, γιατί το είχα δει και μου γυρίσαν λίγο τα λαμπάκια εκείνη την ώρα. Ξαναγυρνάω, ξαναπάμε πάλι πίσω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, όπως βλέπετε, για να τα συνδέσω λίγο μαζί, δεν έχει το mount αυτό το όμορφο. Γιατί δεν έχει αυτό το mount το όμορφο? Για να πάμε, ίσως να πήρατε ένα μικρό κλου από εδώ, από αυτά εδώ. Τώρα Κώστα θα μας σφίσει, είναι μακριά, δεν βλέπουμε. Τι καλά κάνετε, δεν πειράζει. Θα το δείτε στην πράξη. Λοιπόν, γιατί αυτό το μικρόφωνο ενώ είναι super βαρύ, παρεμπιπτόντως και σε δίνουν όλα τα λεφτά, και δεν θα βάλετε τις κλειβογιές και τους μαρκαδόρους σας φυσικά μέσα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Πανέμορφο μικρόφωνο, βαρύ μικρόφωνο, και βλέπετε ότι το συγκεκριμένο έχει εδώ πέρα mount για να μπορεί να βιδώνει πάνω. Τώρα, τι γίνεται, το συγκεκριμένο όμως, εδώ είναι όλη η μαγιά για όσους δεν ξέρουν σχετικά με τους κονβέρτορες και έρχεται το check technology να τους διαφωτίσει. Οι κονβέρτορες, παιδάκια. Υπάρχουν κονβέρτορες ακόμα και για τις βίδες. Θα σας δείξω ένα κονβέρτορα τον οποίο τύχε να έχω εδώ δίπλα πρόχειρο ως παραδόξος και πρόσεξα ότι τον χρειάζεται εδώ. Δείτε τον. Λοιπόν, το mount αυτό ή το mount του τρυπόδου της κάμερας παίρνει αυτές εδώ τις όμορφες τέτοιο μέγεθος βίδες. Δηλαδή χωράει μέσα σε αυτήν εδώ την τρυπούλα. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι για να μπαίνει επάνω σε arm. Σε αυτά τα όμορφα που στέκονται, τα πώς λέγονται, που έχουν η μουσική, που είναι στο πάτωμα και ο βραχίωνας έρχεται στο πρόσωπό σου. Οπότε είναι συγκεκριμένο για να παίρνει τέτοιο. Εάν εσείς θέλετε να το βάλετε σε τέτοιο βραχίωνα, απλά θα πάρετε έναν τέτοιο βιδοκονβέρτορα μικρό, δεν θυμάμαι το όνομα του, είναι η αλήθεια, ο οποίος μπαίνει από κάτω. Οπότε το βιδώνεις και μπορείς να το βάλεις και πάνω εδώ. Είναι αρκετά βαρύ βέβαια μικρόφωνο. Βασικά είναι το πιο βαρύ μικρόφωνο που έχω πιάσει ποτέ στα χέρια μου. Και η Bay, παιδιά, τι σας έλεγα, πάλι παύση. Πολλές παύσεις. Τα αγοράζεις και δεν ξέρεις πότε θα σου χρειαστούν. Πολύ κοροϊδεύεται, με κοροϊδεύεται για αυτό το πράγμα. Σήμερα θα πω τον πόνο μου. Αλλά πολύ με κοροϊδεύεται για αυτό το πράγμα. Λέτε πω πω άχρηστα. Όμως για δες τώρα που ήρθε ένα μικρόφωνο και εγώ πρέπει κάπως να το συνδέσω και. Αχ, έχω τον κονβέρτορα. Ναι. Είμαι λιγοριστικός. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Δηλαδή, γενικά θέλει ψάξιμο και δεν θέλει να είμαστε μπαμπού με όλα αυτά. Ποιος μιλάει τώρα, αλλά anyway. Βλέπουμε εδώ πέρα, από κάτω, μπαίνει XLR. Επίσης, πολλοί με ρωτάτε, Κώστα, πήρα το BM800, πήρα ένα επικοινωνικό μικρόφωνο και με USB σύνδεση να το συνδέσω στον υπολογιστή, αλλά δεν δουλεύει. Αυτές οι κονσόλες, παιδιά, θέλουν. Αυτές οι κονσόλες, είδες. Αυτά τα μικρόφωνα, παιδιά, θέλουν κονσόλα για να δουλέψουν, η οποία θα δίνει Phantom Power, νομίζω είναι στα 48V. Δηλαδή, εξτρά ρεύμα που του δίνει η κονσόλα. Αν σας δείξω η κονσόλα αυτή που έχω, η Αλέση, που την είχα ανοίξει επίσης στο κανάλι και έχω κάνει καλό βίντεο unboxing και review, έχει τέτοιο. Τέτοια ρύθμιση. Οπότε, δεν είναι ένα μικρόφωνο που θα το πάρεις εσύ, μικρέ μου φίλε ή μεγάλη μου φίλε, που απλά θες να το κουμπώσεις πάνω στο PC σου. Αυτό θα μπει πάνω σε κονσόλα. Επίσης, αν δεις, που δεν φαίνεται καθαρά, το συγκεκριμένο μικρόφωνο, γενικά η πλειοψηφία των πυκνοτικών μικροφώνων, λειτουργεί από face to face. Δηλαδή είμαι εγώ εδώ, είναι το μικρόφωνο εδώ, face. Κάποιοι πάνε και το βάζουν έτσι. Τώρα βέβαια ξέρω τι συνειδημού κάνατε. Αλλά δεν μιλάς εδώ πάνω, δεν μιλάς από πίσω. Μιλάς από μπροστά. Έχει ένα φωτάκι το οποίο σου δείχνει ότι λειτουργεί. Είναι αρκετά βαρύ. Μ' αρέσει γιατί ρυθμίζεται. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά βαρύ και δεν ξέρω κατά πόσο θα το σηκώσει ο βραχίωνας, γιατί το BM800 είναι πολύ ελαφρύ. Τέλος πάντων, πείτε μου αν θέλω να σας κάνω ένα βίντεο λίγο. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο για μικρόφωνο και έχουν κάνει πολύ καλοί φίλοι, όπως ο Unboxing Specialist, ο Evergamer, ο Δημήτρης Οδούνας ή αλλιώς Masters, όπως θα τους βρείτε τώρα στο καινούργιο του κανάλι. Να σας βάλω και τα link από κάτω να δείτε από τα παιδιά. Επίσης, αυτό βγαίνει. Το οποίο σημαίνει ότι αν εγώ δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω έτσι, βασικά είναι πολύ όμορφο, μπορώ απλά να το βάλω στο βραχίωνα και να κάθεται έτσι. Το οποίο βέβαια επειδή είναι πολύ βαρύ δεν ξέρω κατά πώς θα βολέψει, αλλά ναι. Αν έχετε πιο ακριβούς βραχίωνες σίγουρα θα είναι γαμάτο.
Το οποίο είναι αρκετά καλό και αρκετά πρακτικό γιατί υπάρχει βολικότητα. Λοιπόν, αυτό είναι το μικρόφωνο και κατά πάσα πιθανότητα, επειδή θα αργήσω να το ετοιμάσω λίγο μάλλον, θα σας βάλω και ένα ηχητικό δείγμα στο τέλος να ακούτε πώς γράφει. Αυτή τη στιγμή ακούτε από το BM800, πανέμορφο μικρόφωνο οικονομικό στα 15 ευρώ, και αυτό οικονομικό είναι. Καμιά 30 ευρώ παίζει να έχει, αλλά είμαι περίεργος να δω πώς γράφει. Θα μπει, θα δοκιμαστεί και θα σας βάλω και ένα ηχητικό δείγμα στο τέλος. Κάνω ένα audiobook. Λέτε. Λοιπόν, αυτό από μένα. Και προσέξτε, μην είστε σαρωτικοί με τα μικρόφωνά σας. Δεν παίρνεις πυκνωτικό μικρόφωνο αν δεν έχεις κονσόλα. Εάν θες να το συνέσεις σε PC με USB, πάρε κάποιο από τα τόσα που υπάρχουν με USB. Αυτά από μένα. Check the now, Κώστας. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing bay. Όχι απλό, κλασικό, δεν ξέρω, θα δούμε. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, παιδιά. Γεια σας. Και το μικρόφωνο είναι γαμάτο και πάρα πολύ βαρύ. Και τώρα μπει τώρα, έκανα unboxing και λέω το μικρόφωνο είναι βαρύ. Είναι βαρύ, είναι ποιοτικό. Αλήθεια είναι, θέλω να το δω πώς είναι μέσα. Αλλά δεν θέλω να το χαλάσω. Φαίνεται πολύ ποιοτικό. Και πέρα από την πλάκα, είμαι περίεργος να το δοκιμάσω γιατί δεν έχω δει δείγματα στο YouTube του πώς γράφει το συγκεκριμένο μικρόφωνο. Οπότε στην πράξη. Και η πράξη θα είναι στο τέλος του βίντεο προφανώς. Σε πρώτη επαφή το unboxing του ήταν τρομερό. Σε δεύτερη επαφή να δούμε και τι βγάζει. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα, θα σας βάλω raw ήχο. Χωρίς να τον έχω επεξεργαστεί, για να πάρετε μια ιδέα τι γίνεται. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye. Και κάπως έτσι είναι η γραφή από το μικρόφωνο της Superlux. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, ελπίζω θα τον βάλω τον ήχο πεντακάθαρο. Τον γράφω από το Adobe Audition. Νομίζω ότι μπορείτε να πάρετε μια εικόνα για το πώς συμπεριφέρεται το συγκεκριμένο μικρόφωνο και αν είναι καλός ο ήχος. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, check tech now, Κώστας εδώ και εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας παιδιά.